που είναι υποσυζήτηση. Συγκεκριμένα, υπάρχει, κυρία Πρόεδρε, μία νομοτεχνική βελτίωση, την οποία θα καταθέσω. Αν θέλετε, σας διαβάσω κιόλας προηγουμένως. Στο δεύτερο κατά σειρά άρθρο στην τροπολογία προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νομοσχεδίου του νόμου 3864 του 2010, τμήμα Α119, προστίθεται εδάφιο ως εξής. Κατά παρέκκληση των ανωτέρων, τα διαθέσιμα του Ταμείου τοποθετούνται μέχρι 31/12 του 2015, κατά ποσοστό 10% σε καταθέσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και κατά ποσοστό 90% σε λογαριασμό ταμιακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να τοποθετηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του νόμου 2469 του 1997, Α38, οι οποίες όπως εκάστοτε ισχύουν εφαρμόζονται και για το Ταμείο. Η διάταξη του ΟΣΑΝΟ εδαφίου ισχύει από την 17η Μαρτίου του 2015. Και δεύτερον, στο τρίτο κατά σειρά άρθρο στην τροπολογία, η λέξη υποπαράγραφος αντικαθίσταται από τη λέξη περίπτωση και στο τέλος της διάταξης προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως. Η ως άνω διάταξη ισχύει από τη 17η Μαρτίου του 2015. Το παραδίδω. Και τώρα, πέραν των τεχνικών, αυτό να το πω στα ελληνικά τώρα. Είναι δύο οι τροπολογίες, οι οποίες έχουν συμπληθεί σε μία. Να σας πω το ιστορικό της πρώτης. Με ειδική διάταξη του Δεκεμβρίου του 2012, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας εισέπραξε από τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα το συνολικό των 550.600.000 ευρώ ως εφάπαξ καταβολή για παλαιότερες κρατικές ενισχύσεις που είχαν λάβει από το ελληνικό δημόσιο. Το ποσό αυτό αντιστοιχούσε στη σταθερή απόδοση 10% επί των προνομιούχων μετοχών που κατέχει το ελληνικό δημόσιο και κατήχε, μέρος του μετοχικού του κεφαλαίου, και αφορά αποδόσεις των ετών 2010-2012. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας διατηρούσε όλο αυτόν τον καιρό το ποσό αυτό σε έντοκο λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος. Με την ρύθμιση που προτείνουμε, τα χρήματα αυτά μεταφέρονται, ξανά να σας πω πόσα είναι, 550.600.000, μεταφέρονται σε λογαριασμό του Δημοσίου, ενώ παράλληλα αποδίδονται στο Δημόσιο και υπιστοθέτες στόκοι που ανέρχονται στο ποσό των 280.000 ευρώ. Όσο αφορά τη δεύτερη ρύθμιση, αυτή η ρύθμιση σχετίζεται με τη δυνατότητα τοποθέτησης των διαθεσίμων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σε σύμφωνα επαναγοράς επαναπόλυσης με αντισυμβαλόμενο το ελληνικό δημόσιο. Ο λόγος είναι ο εξής. Όπως είναι γνωστό, το ΧΟΣΟΥ, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, δεν έχει τη δυνατότητα να επενδύει το κεφάλαιο και τα διαθέσιμά του με άλλο τρόπο, παρά μόνο σε έντοκη κατάθεση στην Τράπεζα της Ελλάδος. Για την καλύτερη αξιοποίηση των διαθεσίμων του, με την προτινόμενη ρύθμιση επιτρέπεται ρητά και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα η επένδυση του 90% αυτών των διαθεσίμων σε λογαριασμό ταμιακής διαχείρισης της Τράπεζας της Ελλάδος, προκειμένου να τοποθετηθούν σε συμβάσεις αγοράς ή πώλησης τίτλων του ελληνικού δημοσίου με σύμφωνα επαναπόλυσης, επαναγοράς, με αντισυμβαλόμενο το ελληνικό δημόσιο, ουσιαστικά με repos, reverse repos, buy and sell back options, sell buy back options, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2469 του 1997. Για λόγους πληρότητας προβλέπεται και για το Ταμείο, όπως ισχύει και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους ασφαλιστικούς φορείς που επενδύουν με τον ίδιο τρόπο, αξίωση αποζημίωσης κατά του ελληνικού δημοσίου σε περίπτωση πρόκλησης ζημίας λόγω μη προσήκουσας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του ελληνικού δημοσίου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας παρακαλέσω, πριν φύγετε από το βήμα, να διευκρινίσετε, επειδή βλέπω ότι για αυτήν την, με αυτήν την νομοτεχνική βελτίωση αναφέρεστε σε έναρξη ισχύως 17 Μαρτίου του 2015, άρα
με κάποιον τρόπο θέτεται ζήτημα κατεπήγοντος, γιατί αναφέρεστε ακόμη και σε ημερομηνία που έχει περάσει. Θα ήθελα να εξηγήσετε ακριβώς σε τι συνίσταται το κατεπήγον και γιατί τίθεται αυτή η ημερομηνία, καθώς επίσης εάν υπάρχει αλλαγή στην διατύπωση δύναται να επενδύονται, αν αλλάζει αυτή η διατύπωση και γιατί. Η διατύπωση δεν αλλάζει. Είναι αυτή που... Δύναται να επενδύονται. Βεβαίως. Βεβαίως. Δύναται να επενδύονται. Το οποίο σημαίνει ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και ανάλογα με τις ανάγκες όπως κρίνονται από μέρα σε μέρα, από ώρα σε ώρα, όπως πρέπει να γίνεται. Και θα εξηγήσετε και το 17 Μαρτίου. Το 17 Μαρτίου είναι αίτημα του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Έχει να κάνει με τις προθεσμίες που και εκείνο, σύμφωνα με την νομική σύμβουλό του, θεωρεί ότι απαιτούνται για να ολοκληρωθεί και η δική του διαδικασία στο πλαίσιο των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Για να ολοκληρωθούν μέχρι πότε, δηλαδή. Πρέπει να εκτιμήσει η Βουλή το κατεπήγον και το συναφές. Γι' αυτό σας ρωτώ. Κοιτάξτε, το κατεπήγον έχει να κάνει με το γεγονός ότι πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό, το οποίο αυτή τη στιγμή αποδεσμεύεται από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με στόχο την επένδυσή του, όπως σας περιέγραψα, κάτι το οποίο απαιτεί αυτή την συγκεκριμένη ημερομηνία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει η βουλευτής κυρία Δέσποινας Βερόνη Χονδρονάσου.